Και η τυπολατρεία είναι μια μορφή ειδωλατρίας. Λατρεύουμε τον τύπο, αυτό θα πει τυπολατρεία, έτσι. Έχουμε βάλει στη θέση του Θεού έναν τύπο, όπως και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Να είμαι ο καλός χριστιανός. Θα ντυθώ κάπως για να πάω την Κυριακή στην εκκλησία, αφού είμαι καλός χριστιανός. Θα κάνω και μια εξομολόγηση Χριστούγεννα Πάσχα, άντε και της Παναγίας, γιατί πρέπει να πάρουμε και αυτό το χαρτί ότι εξομολογηθήκαμε, έτσι. Αλλά από εκεί και μετά η ζωή μας δεν αλλάζει. Μένουμε δηλαδή στον τύπο, στο εξωτερικό. Και δεν προχωράμε στη μετάνοια, έλεγε ένας γέροντας. Πολλοί εξομολογούνται, αλλά λίγοι μετανοούν. Πολύ λίγοι. Ο πατήρ Αθανάσιος Μητυλινέος, σπουδαίος γέροντας, έλεγε τώρα τη 40η, ήταν 40η των Χριστουγέννων. Χιλιάδες, λέει, θα πάνε να εξομολογηθούν. Από αυτές τις χιλιάδες, λέει, ξέρετε πώς θα μετανοήσουν. Μερικές δεκάδες, έλεγε εκείνος. Μερικές δεκάδες από τις χιλιάδες. Καταλάβατε. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, τυπολατρεία. Έχουμε καταντήσει και την πίστη μας μια τυπολατρεία. Γι' αυτό και δεν μας ακολουθούν και τα παιδιά μας. Προσέξτε το αυτό. 1950 περίπου είχε γίνει μια γιορτή των κατηχητικών σχολείων. Υπάρχουν και φωτογραφίες στο Παναθηναϊκό στάδιο στην Αθήνα. Κάναν παρέλαση τα κατηχητόπουλα. Χιλιάδες. Αυτά τα κατηχητόπουλα σήμερα είναι οι μπαμπάδες και οι γιαγιάδες. Πού είναι τα παιδιά τους? Εκτός εκκλησίας. Γιατί? Ενώ ήταν του κατηχητικού. Και εγώ αν σας ρωτήσω εσάς τους μεγάλους θα το θυμάστε. Τα Χριστιανόπουλα θα πάνε με φτερά και λοιπά και λοιπά, τα τραγουδάκια που λέγαμε, όλα αυτά, ναι. Μας άλλαξαν αυτά? Δεν μας άλλαξαν. Αλλά και σήμερα παραμένουμε στα ίδια. Πας στο κατηχητικό, χοροδίες, ομάδα μπάσκετ, γιορτούλες. Ακούτε πουθενά για νοερά προσευχή, για κάθαρση, για μετάνοια? Αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Δεν τα κουμπάμε αυτά. Τίποτε. Έτσι, επιφανειακά πράγματα. Τυπικά πράγματα. Γι' αυτό σας λέω, φταίμε και πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά. Η αλλαγή πρέπει να γίνει μέσα μας. Να τοποθετηθείς υπεύθυνα απέναντι στον Χριστό και να πεις τι λέει ο Χριστός, τι λέει ο νόμος του, τα κάνω, τίποτα δεν κάνω. Λοιπόν, τουλάχιστον να κλαίω, να μετανοώ, να παραδέχομαι ότι δεν είμαι εντάξει και θα γίνει ήλαιος ο Θεός και σιγά σιγά θα σε βγάλει στο φως. Θα φύγει ο τύπος και θα μπούμε στην ουσία. Αυτό έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Ρε παιδιά, έλεγε, δεν ξέρουμε τίποτα από Χριστό. Δεν ζούμε τίποτα από Χριστό. Ο Χριστός όταν έρθει, λέει, στην ψυχή, την κάνει αλλιώς. Ο άνθρωπος πετάει. Ο άνθρωπος είναι μέσα στη χαρά, στην άπλετη χαρά. Στη χαρά που δεν τη χάνει ποτέ. Ήρθε η κρίση και έπαθε όλη η Ελλάδα κατάθλιψη, λέει. Γιατί πάθαμε κατάθλιψη? Γιατί δεν ζούμε το Χριστό, πολύ απλά. Γιατί ο Χριστός δεν είναι και στη φτώχεια. Ο Χριστός δεν είναι και στη φυλακή. Παντού είναι ο Χριστός. Τι πρόβλημα έχεις? Αλλά δεν είναι η χαρά σου ο Χριστός. Η χαρά σου είναι τα λεφτά, τα οποία τα στερήθηκες τώρα και τρελάθηκες. Μου λέγανε κάποιοι, είχα ένα πνευματικό παιδί, ήταν στην τράπεζα, τότε που είχαν γίνει τα capital controls. Και τρέχανε οι άνθρωποι μέσα στην τράπεζα, αλαφιασμένοι, τρελαμένοι. Φωνάζαν τα λεφτά μας. Και τα βάζαμε τους υπαλλήλους. Τι φταίνει κάτω, μην βγαίνει υπάλληλοι? Αλλά δείχνουμε ποιος είναι ο Θεός μας. Πόσοι Έλληνες εκκλησιάζονται, σας παρακαλώ, γνωρίζετε? Επίσημες στατιστικές. 3% και αν. Το 97% δεν βρίσκουν ούτε μια ώρα την εβδομάδα να πούνε ευχαριστώ στο Θεό. Ούτε μια ώρα. Και μετά θέλουμε την ευλογία του Θεού. Θέλουμε να μας πάνε καλά όλα τα πράγματα. Και αν δεν μας πάνε καλά, φταίει ο Θεός. Δεν φταίμε εμείς. Και από αυτό το 3% πόσοι είναι καθαρμένοι οι άνθρωποι και φωτισμένοι? Ξέρετε τι θα πει φωτισμένος άνθρωπος? Αυτός ο οποίος έχει μέσα του ενεργό την αδιάλειπτη προσευχή. Αυτός είναι φωτισμένος άνθρωπος. Δηλαδή κοιμάσαι και η καρδιά σου λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σε με». Στην καλύτερη μορφή, έτσι, της νοηράς προσευχής. Πόσες στιγμές την ημέρα θυμάσαι το «Κύριε Ιησού Χριστέ»? Ενώ θα έπρεπε συνέχεια. Καταλάβατε που πάσχουμε, που είναι το πρόβλημα? Είναι στο ότι δεν τα πήραμε σοβαρά. Τα πήραμε πολύ επιφανειακά. Και γι' αυτό έχουμε πέσει σε πολλές πολλές ειδωλολατρίες. Καλά το είπατε ότι ο διάβολος έχει παραγωγή ειδώλων.
Έχουμε τεράστια παραγωγή ειδώλων. Όλα είναι είδωλα. Ό,τι δεν έχει σχέση με τον Χριστό γίνεται είδωλο. Άλλος σου λέει ότι βρίσκω με τη μουσική. Είδωλο. Άλλος με τη δημοκρατία, με την πολιτική. Είδωλο. Ό,τι δεν σχετίζεται με τον Χριστό και το δέχεσαι ως Θεό αυτονομημένο, είναι είδωλο. Είσαι ειδωλολάτρης. Άλλος τη βρίσκει με τη φιλοσοφία, δεν ξέρω με τι. Οι γυναίκες με τα ρούχα. Μπορεί να γίνει είδωλο ο άντρας σου, η γυναίκα σου, το παιδί σου, το σκυλί σου. Σήμερα έχουμε και τα σκυλιά και τα ζώα, βέβαια. Μην τυχόν και θίξεις το σκύλο. Μπορεί να σε σκοντώσει. Ναι, αυτή είναι η σύγχρονη ειδωλολατρεία. Λοιπόν, φυλάξατε αυτούς από τον ειδώλον. Τελευταία ερώτηση, να πάσω. Επιτυχημένοι κοσμικά, αποτυχημένοι πνευματικά, δυστυχώς. Αληθινά επιτυχημένος είναι ο Άγιος. Αν θέλετε να το βάλουμε στόχο, να το καταλάβουμε και να το εμπνεύσουμε και στα παιδιά. Θέλεις επιτυχία, φρόντισε το παιδί σου να γίνει Άγιος. Αλλά για να γίνει Άγιο το παιδί, πρέπει να γίνεις εσύ Άγιος.